Τελευταία εξέλιξη, αυτό που ζητά ο Δησί, θέλει συγχώνευση της Κρετίκ και της ΔΕΦΑ. Είναι, λέει, η πρώτη στη υποχρέωσή μας να προβούμε σε συγχώνευση αυτών των δύο οργανισμών για την ενέργεια. Το πρώτο σας σχόλιο ως πρόεδρος της Κρετίκ. Είναι ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Είναι υπό τις παρούσες καταστάσεις, ίσως να είναι και μια λογική προώθηση του θέματος της ΔΕΦΑ. Αλλά είναι μια πολιτική απόφαση. Περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρθει. Από την πλευρά τη δική μας είναι ενδιαφέρον. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια πρόταση έρχεται από το κόμμα που κυβερνά, είναι και πιο εύκολη η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης. Πιστεύω και αυτό. Άρα θεωρείτε ότι μπορούν να συγχωνευθούν οι δύο, Κρετίκ και ΔΕΦΑ, και να γίνεται ταυτόχρονη, τέλος πάντων, ταυτόχρονη χειρισμή των θεμάτων. Οπωσδήποτε τα θέματα που καλύπτει η ΔΕΦΑ μέσα στην Κρετίκ δεν θα είναι πρόβλημα. Από πλευράς τεχνικής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είχαμε και αυτά τα παρατράγουδα με τον κύριο Ιωάννου, την πάυση του και όλα αυτά. Άρα, εκτιμάτε ότι μια τέτοια κίνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πάμε τελικά σε ενδιάμεση λύση. Χρειαζόμαστε την ενδιάμεση λύση. Την χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Η τιμή ηλεκτρισμού είναι τόσο ψηλή που θέλουμε ενδιάμεση λύση. Αν ο διαγωνισμός δεν πετύχει, τότε πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Και υπάρχουν άλλες πιθανότητες. Αλλά και αν πετύχει, θέλει και υλοποίηση. Εμείς μαζί με τη ΔΕΦΑ, μέσα στην Κρετίκ, μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή, αν δεν πετύχει ο διαγωνισμός, τι άλλες λύσεις έχουμε, κύριε Έλληνα? Δεν μπορώ να σας πω τώρα, αλλά ήδη κοιτάζουμε άλλες πιθανότητες. Υπάρχουν άλλες πιθανότητες. Δηλαδή. Να μην σας τα λέω τώρα. Δηλαδή, εκεί το σενάριο το εναλλακτικό. Ναι, αν δεν βρούμε κάτι που να μας συμφέρει, θα πάμε σε άλλες λύσεις. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα. Σύντομα θα ξέρουμε πότε ξεκαθαρίζει. Γιατί αυτή την ενδιάμεση λύση την ακούμε εδώ και χρόνια, κύριε Έλληνα. Κοιτάξτε, πρέπει πρώτα απ' όλα να κλείσει ο διαγωνισμός όπως είναι. Διότι, όπως ξέρετε, είχε πάρθει μια απόφαση ότι πρέπει η ΔΕΦΑ να έχει όλο το διοικητικό συμβούλιο. Μάλιστα. Πριν πάρει απόφαση. Έτσι, τώρα δεν ξέρω που μας αφήνει. Δηλαδή, αν έρθει η ΔΕΦΑ στην Κρετίκ, λύει τα προβλήματα, δεν ξέρω. Πώς αφήνει νομικά το θέμα της διαγωνισμού. Ελπίζω αυτό να ξεκαθαρίσει. Όταν ξεκαθαρίσει, μπορούμε τότε να προχωρήσουμε σε μια ή άλλη κατεύθυνση. Μάλιστα. Άρα είναι και πολλά τα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν πριν προχωρήσουν πολλά θέματα, αλλά ο χρόνος τρέχει. Συμφωνώ. Η οικονομία έχει ανάγκη όλη αυτή την ανάπτυξη και όλες αυτές τις εξελίξεις, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό, σε αυτό συμφωνώ, γι' αυτό πρέπει να υπαρθεί απόφαση σύντομα, να ξέρουμε όλοι που πάμε. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι θα έχουμε νέες εντάσεις. Σχεδιάζει η Άγκυρα και η Ποφθαλμία, από ό,τι φαίνεται τα κούμεντα 5 και 6. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες πληροφορίες προς αξιωματούχους. Οπωσδήποτε η Άγκυρα διεκδικεί το 4, το 5 και το 6 μέρος των οικοπαίδων. Έτσι υπάρχει μια πιθανή ένταση. Ταυτόχρονα, εγώ ήμουν στο Λονδίνο την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη σε ένα συνέδριο. Μάλιστα. Και ήταν εκεί ένας γενικός διευθυντής της ενέργειας από την Τουρκία. Και είχε παρουσιάσει την θέση την τουρκική. Από την πλευρά Τουρκίας, η Τουρκία από τον χρόνο θα έχει αυξανόμενη ανάγκη φυσικού αερίου. Έχουν έλλειψη φυσικού αερίου. Και γι' αυτό η ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας αλλάζει ραγδαία. Θέλουν να βρουν φυσικό αέριο όχι για την Ευρώπη, αλλά για την Τουρκία. Και κοιτάζουν στην περιοχή μας, μεταξύ άλλων, να το βρούνε. Έτσι υπάρχει πίεση σε εμάς τώρα, από Τουρκία και στο Ισραήλ, και θα υπάρχει πίεση στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία που θα αυξάνεται. Έτσι και εμείς πρέπει να πάρουμε δική μας θέση, να παρουσιάζουμε τη θέση της Κύπρου διεθνώς, και εμείς η Κρετίκ και ο Υπουργός κ. Ντακοτρίβης, το κάνουμε αυτό τώρα. Αν προσέξατε, έχει κάνει και ανακοινώσεις ο Υπουργός σε διάφορα συνέδρια για την θέση μας στην Ανατολική Μεσόγειο, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, αν έχουμε αύριο συγκεκριμένη πρόκληση σε αυτά τα οικόπεδα, τι κάνουμε? Θα έχουμε πρόκληση αν προχωρήσουμε. Δεν ξέρω να σας πω ότι είναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών, είμαι σίγουρος, είναι εξαιρετικά. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τα πολιτικά θέματα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουμε. Εμείς τώρα το 4, 5 και το 6 δεν έχουμε πάρει αποφάσεις ακόμα πώς θα προχωρήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι τα θέματα της εμπνεύσης της Τουρκίας θα ληφθούν υπόψη για το πώς θα προχωρήσουμε με το 4, 5 και 6. Δηλαδή, οι μόνες επιλογές για φυσικό αέριο είναι
από τις έρευνες που μπορεί να κάνει η ίδια στην περιοχή, ποιες άλλες επιλογές έχει? Δηλαδή, αν αυτά που κάνει δεν φέρουν αποτέλεσμα, πού θα αποταθεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν επιλογές να κάνουν έρευνες ήδη. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι το Μπαρπαρός θα έρθει στην Ανατολική Μεσόγειο να κάνει έρευνες. Εντάξει. Είναι αλλά μια... αυτό δεν λέει κάτι αυτό, συγκεκριμένο, αυτό ναι. Δεν και είναι σε βάθος χρόνου, ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει πίεση μεγάλη. Για παράδειγμα, ο αυτός ο Γενικός Διευθυντής είχε πει ότι η μόνη λύση για το φυσικό αέριο της Κύπρου και του Ισραήλ είναι να το στείλουμε αγωγούς στην Τουρκία. Και αυτή η πίεση θα υπάρχει, οπωσδήποτε. Θα συνεχίσει να υπάρχει. Παρόλο που μια προφέσορ που ήταν νομικός στο συνέδριο είχε πει ότι από νομικής πλευράς είναι δύσκολο, διότι για να περάσουν από την ΑΟΣ ή της Κύπρου ή του Λιβάνου, τον αγωγό προς την Τουρκία, πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες. Και έτσι είναι, το θέμα είναι πολύπλοκο, θέλει προσοχή. Όλοι μας, εμείς, το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Εξωτερικών, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Η Τουρκία δεν θα σταματήσει. Έχει ανάγκη φυσικού αερίου και θα συνεχίσουν να σπρώχνουν αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, γιατί αν υλοποιηθούν όλα αυτά που ακούγονται και σε βάση πληροφοριών κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι θα ζήσουμε ένα καυτό καλοκαίρι. Ίσως, κρίσιμο καλοκαίρι. Δηλαδή το να πάει να εγκατασταθεί κάποιος σε οικόπεδα κάποια άλλη ΑΟΣ, αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστια πρόκληση. Ελπίζω να μην προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε με τα δικά μας σχέδια για το τερματικό, για όλα που έχουμε προγραμματίσει. Ο πρόεδρος έχει πει ότι θα γίνει τερματικό. Είπε ότι σε 2 εβδομάδες θα μας ανακοινώσει τον οδικό χάρτη. Πρέπει όλοι μας να συγκεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Ναι, σίγουρα, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Πώς απαντάτε στους ειδικούς, στους καθηγητές που δηλώνουν ότι για την ώρα η καλύτερη ενδιάμεση λύση είναι η εισαγωγή συμπιεσμένου αερίου από το Ισραήλ και σε μεταγενέστερο στάδιο δημιουργία σταθμού υγροποίησης? Είναι πιθανόν αυτό. Όταν προηγουμένως είχα πει ότι μελετούμε άλλες πιθανότητες, είναι μια πιθανότητα. Είναι μια από αυτές τις πιθανότητες. Βεβαίως. Το κοιτάζουμε, ναι. Αλλά να δούμε πρώτα πώς θα πάει η ενδιάμεση λύση και μετά. Αλλά είναι μια πιθανότητα. Μάλιστα. Είναι εκεί η ενδιάμεση λύση όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν και οι καθυστερήσεις που έχουμε συνεχώς. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να πάρθουν τώρα αποφάσεις. Το DC έχει κάνει τη δική του πρόταση. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά σύντομα. Και όπως είπατε, να είμαστε σε θέση να, πάρουμε θέση, να κάνουμε κάτι για την ενδιάμεση λύση ή για μια άλλη εναλλακτική λύση. Είναι και το 1 εκατομμύριο που περιμένετε ως στήριξη της Κρετίκ από την Βουλή. Και εκεί παραμένει, υπάρχει στασιμότητα. Υπάρχει βέβαια. Πρέπει να ξεκαθαρίζει και αυτό. Εντάξει. Αυτά, ο αρμόδιος υπουργός τι λέει? Ο αρμόδιος υπουργός... Επί όλων αυτών. Εγώ πιστεύω ότι... Μπορούμε να κινηθούμε με πιο γρήγορα βήματα. Δεν ξέρω σίγουρα, δεν μπορώ να μιλήσω για τον Υπουργό, αλλά σίγουρα, ναι. Μελετά αυτά τα θέματα και νομίζω θα είναι σε θέση, ελπίζω στο εγγύς μέλλον, να ανακοινώσει τις δικές του αποφάσεις. Μάλιστα. Άρα, παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα των εξελίξεων σε σχέση με την ενέργεια και από πλευράς Τουρκίας το τι κάνει και το τι κάνουμε εμείς για ενδιάμεση λύση και όλα αυτά. Και ευελπιστούμε σύντομα, κύριε Έλληνα, να έχουμε απαντήσεις. Ακριβώς. Αυτό κάνουμε. Και αποφάσεις ουσιαστικά. Αυτό θέλουμε τώρα. Χρειάζονται αυτά. Αυτό με το Ισραήλ θα ξεκαθαρίσει τώρα με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το θέμα ενδιάμεσης λύσης δεν πιστεύω να ξεκαθαρίσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο Πρόεδρος πάει σε πιο ψηλό επίπεδο. Δεν πιστεύω να ασχοληθεί με θέματα σαν αυτό. Δεν υπάρχει καιρός να προετοιμάσουμε το έδαφος για τον Πρόεδρο. Θα είναι σε πιο ψηλό επίπεδο η συνάντησή του. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε. Κάνουν προτάσεις και τα κόμματα και όλοι οι υπόλοιποι και καθηγητές και όλα αυτά. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που περιμένουμε την ώρα της αποφάσης ουσιαστικά. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα σύντομα, τις επόμενες λίγες εβδομάδες, να πάρουμε αποφάσεις και να προχωρήσουμε σε όλα τα θέματα. Μάλιστα. Αναμένουμε τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Έλληνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δυστυχώς, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, είχαμε ένα νέο θανατηφόρο. Ένας νέος 23 ετών έχασε την ζωή του. Πριν πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες για αυτό το νέο θανατηφόρο.